Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Αναστασία Παρεντζόγλου, brand manager του Fortune στην Ελλάδα και έχω τη χαρά και την τιμή να συντονίσω στο Delphi Forum το πάνελ με θέμα την αξία της ανθρώπινης ζωής στην πιο κρίσιμη ίσως στιγμή της σύγχρονης ιστορίας μας. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά τους συνομιλητές μας. Θα ξεκινήσω με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, κύριο Νίκο Χαρδαλιά. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Χαρδαλιά. Καλησπέρα. Με την Γενική Διευθύντρια της Google Νοτιοανατολικής Ευρώπης, κυρία Πέγγι Αντονάκου. Καλησπέρα. Κύριε Αντονάκου, καλησπέρα. Την κυρία Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Διευθύντρια Πολιτισμού του Ιδρύματος Ονάση. Κυρία Αντονάκου, καλησπέρα. Sorry. Κυρία Παναγιωτάκου, καλησπέρα. Αυτά γίνονται στον αέρα. Και τον κύριο Δημήτρη Κουτσόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Deloitte στην Ελλάδα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ θερμά που δεχτήκατε την πρόσκληση και βρίσκεστε σήμερα εδώ. Πιστεύω ότι θα ακουστούν ενδιαφέρουσες απόψεις και τολμηρές, νομίζω, τοποθετήσεις για ένα θέμα που αποτελεί το νούμερο ένα παράγοντα κοινωνικής συνοχής σήμερα. Θέλω να υπενθυμίσω ότι όταν το 2019 το Fortune, σε συνεργασία με την εταιρεία Τσομόκος, φέραμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα στον δημόσιο διάλογο τον τρόπο που η πολιτεία, οι επιχειρήσεις και τα κοινοφελή ιδρύματα καλούνται να διευρύνουν το κοινωνικό τους αποτύπωμα με στόχο έναν πιο δίκαιο και βιώσιμο τρόπο ζωής, τότε ο COVID-19 δεν υπήρχε. Η λέλαπα όμως της πανδημίας ανέδειξε την κρισιμότητα αυτής της συνέργειας και αυτών των συμπράξεων. Αυτό λοιπόν είναι και το θέμα της συζήτησης που μόλις θα ξεκινήσει, το πώς δηλαδή η επένδυση στον άνθρωπο αποτελεί τον υποριθμόν ένα παράγοντα κοινωνικής συνοχής και πώς μπορεί αυτό να επιτευχθεί. Θα ξεκινήσουμε με μία ερώτηση κοινή προς όλους τους ομιλητές. Νομίζω ότι η ηγεσία σήμερα περισσότερο από ποτέ βρίσκεται στο επίκεντρο. Το είδαμε άλλωστε στα διαφορετικά αντανακλαστικά που έδειξαν στην αρχή ακόμη της πανδημίας οι πολιτικοί ηγέτες από διαφορετικά κράτη στον κόσμο. Το είδαμε όμως και στην ευαισθησία με την οποία αγκάλιασαν το πρόβλημα όλες οι επιχειρήσεις σε όλο σχεδόν τον κόσμο, βοηθώντας τόσο την κοινωνία όσο και τις δομές υγείας. Και το ερώτημα είναι, κύριε Υφυπουργέ, και θα ξεκινήσω με εσάς. Πιστεύετε ότι θα δούμε ένα νέο προφίλ ηγετών στην πολιτική και στις επιχειρήσεις? Ναι, νομίζω ότι όπως είπατε και εσείς, το θέμα της ηγεσίας είναι στο επίκεντρο, και ειδικά στο μέσο μιας πανδημίας, μιας κρίσης που είναι worldwide, δηλαδή αφορά όλους μας. Θεωρώ ότι η κρίση δεν ανέδειξε απαραίτητα ένα νέο προφίλ ηγέτη, απλά νομίζω μας έφερε πιο κοντά στο ιδανικό, στο πρότυπο στυλ ηγέτη. Και αυτό φαίνεται και στις διαφορετικές χώρες που κλήθηκαν οι επιτόπου ηγέτες να δείξουν την όποια αποφασιστικότητα, την όποια αναλυτική σκέψη και τις όποιες πραγματικές ικανότητες, δεξιότητες είχαν. Νομίζω ότι το ζήτημα της ηγεσίας είναι ένα σύνθετο θέμα, το οποίο εν μέσω κρίσης βασίζεται σε πολύ συγκεκριμένα δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά έχουν να κάνουν με τα αντανακλαστικά, που πολύ σωστά είπατε. Έχουν να κάνουν με το πόσο αποτελεσματικός μπορεί να είσαι και το βασικότερο έχουν να κάνουν με το πόσο μπορεί να εμπνεύσεις όλα αυτά τον κόσμο ώστε να μπορεί να ακολουθήσει. Το ζήτημα των αντανακλαστικών είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ πιο σύνθετο, διότι χρειάζεται να έχεις όλη την εικόνα για να μπορέσεις να πάρεις κατάλληλες αποφάσεις σε γρήγορο χρόνο. Πόσο μάλλον τα ξέρεις ότι οι αποφάσεις αυτές επηρεάζουν χιλιάδες, εκατομμύρια συνανθρώπους σου, την ίδια τη χώρα. Και από εκεί και πέρα το ζήτημα της έμπνευσης βασίζεται στο πόσο αποτελεσματικός είσαι και τι σχέση εμπιστοσύνης έχεις με την ίδια την κοινωνία. Αυτό χτίζεται βήμα-βήμα. Κάθε κίνηση φέρνει ένα αποτέλεσμα. Αν το αποτέλεσμα αυτό είναι το επιθυμητό, άρα έχεις πάρει τη σωστή απόφαση, ο κόσμος εμπιστεύεται περισσότερο, χτίζει τον βαθμό αξιοπιστίας σου και σιγά-σιγά νομίζω ότι μπορείς να εμπνεύσεις τον κόσμο. Άρα, βεβαίως, στα ζητήματα αυτά της ηγεσίας, η κρίση έφερε πιο κοντά την ανάγκη να αναδείξουμε νέα skills, νέες δεξιότητες. Όμως σε κάθε χώρα αυτό ποικίλει ανάλογα με τους μηχανισμούς και τις δομές αυτής της χώρας. Κυρία Αντονάκου, θέλω να μου πείτε κατά πόσον πιστεύετε εσείς ως επικεφαλής μιας επιχείρησης, η οποία είναι κιόλας διεθνής, πόσο κατά τη γνώμη σας αλλάζουν οι απαιτήσεις, οι δεξιότητες και οι ευαισθησίες που καλούνται να έχουν σήμερα οι CEOs, οι επικεφαλείς των επιχειρήσεων και γενικότερα οι επιχειρηματικοί ηγέτες, ειδικά στην post-COVID εποχή.
Ναι, εγώ ξεκινώντας να πω ότι είμαστε ακόμα σε μια κατάσταση κρίσης, δεν έχουμε εξέλθει. Θα το επιβεβαιώσει και ο κύριος Χαρδαλιάς. Έχει ενδιαφέρον ότι κάνουμε τις πρώτες παρατηρήσεις σε σχέση με το τι είδαμε τους προηγούμενους μήνες, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι μπορούμε να μιλάμε για post-COVID εποχή ακριβώς. Άρα ακόμα μαθαίνουμε, νομίζω ακόμα μαθαίνουμε και προσαρμοζόμαστε. Σε σχέση με το θέμα της ηγεσίας, θα έλεγα ότι αυτό που περιμένουμε από έναν ηγέτη είναι να έχει έμπνευση, να βλέπει την ευρύτερη εικόνα, να είναι στρατηγικός. Και πολλές φορές να σκέφτεται αυτό που λέμε out of the box, να σκέφτεται έξω από τα πλαίσια. Το ιδιαίτερο σε αυτή την κατάσταση που βιώσαμε τους τελευταίους μήνες δεν υπήρχε κανένα πλαίσιο. Κανένας μας δεν είχε βιώσει κάτι τέτοιο. Είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα να βιώνουμε εμείς μια κρίση, όμως οι υπόλοιποι γύρω μας να έχουν πλαίσιο αναφοράς. Τώρα ήταν μια κρίση παντού, δεν υπήρχε κανένα πλαίσιο, κάτι εντελώς καινούριο. Και άρα ο κάθε ηγέτης ζητήθηκε ουσιαστικά να κρατήσει μια σταθερή πορεία σε εντελώς αχαρτογράφητα νερά. Σε αυτή την περίπτωση αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι πάνω απ' όλα η σχέση εμπιστοσύνης η οποία προαναφέρθηκε, η εμπιστοσύνη στις δυνάμεις σου και σε αυτό που το οποίο κάνεις, αλλά επειδή έχω ξαναπεί ότι ζούμε σε μια εποχή όπου ο ηγέτης είναι αδύνατο να τα ξέρει όλα, η πληροφορία είναι ατελείωτη, να στηρίζεις τους ειδικούς, να παίρνεις τις κατάλληλες νόμες και φυσικά στο τέλος να παίρνεις την απόφαση που θεωρείς ότι είναι σωστή. Αφροδίτη Παναγιωτάκου, αν και επικεφαλής ενός ισχυρού ιδρύματος στην Ελλάδα, στον χώρο του πολιτισμού, στο Ίδρυμα Ωνάση, θα ήθελα την γνώμη σας, εάν πραγματικά πιστεύετε ότι αλλάζει στην πράξη το προφίλ των ηγετών και στις επιχειρήσεις και στην πολιτική, με βάση όσα προανέφεραν ο κύριος Χαρδαλιάς και η κυρία Αντωνάκου. Το βλέπετε να συμβαίνει γύρω σας? Θα έλεγα το εξής, ότι εμένα θα μετρόμαζε πάρα πολύ η βεβαιότητα του να αναδεικνύονται οι ηγέτες μέσα από τις κρίσεις. Γιατί οι κρίσεις δεν έχουν βγάλει μόνο καλούς ηγέτες, έχουν βγάλει και πολύ επικίνδυνους ηγέτες κατά καιρούς. Κατά συνέπεια, θα έλεγα ότι είναι ευτυχής η συγκυρία του ότι μία κρίση όπως αυτή που προφανώς ακόμα βιώνουμε, γιατί δεν είναι φιλμ, είναι σειρά. Και το COVID και πολλές άλλες κρίσεις που αυτή τη στιγμή δώνουν τον πλανήτη. Είχε ως καλή πλευρά της το ότι φάνηκαν οι ικανοί και οι ανίκανοι, γιατί στην τελική, ακόμα και το να είστε ένας ηγέτης, είναι μία δουλειά που όμως συνάδει και με το τι χαρακτήρα κουβαλάς, ποια είναι η ψυχραιμία σου, πόσο μικρός είσαι, πόσο μικροπρεπής, πόσο μπορείς να εμπιστευθείς και να ακούσεις και πάνω απ' όλα πώς φτιάχνεις μία ομάδα. Γιατί, ναι, και εγώ πιστεύω στην έμπνευση, σαφέστατα. Αλλά θέλει αρετή και τόλμη, θέλει λογική και ευαισθησία, για να μιλήσουμε και με όρους πιο ποιητικούς και λογοτεχνικούς αντιστοίχως, για να μπορέσεις να έχεις και το ένστικτο, που αυτό ή το έχεις ή δεν το έχεις, αλλά να έχεις και την ψυχραιμία. Κανένας δεν έχει εκπαιδευτεί για να αντιμετωπίσει μια πανδημία. Κανένας δεν έχει εκπαιδευτεί για να αντιμετωπίσει μια σωρία κρίσεων πολύ συγκεκριμένου χαρακτήρα. Αλλά θωρακίζεσαι και χτίζεις πρώτα απ' όλα χαρακτήρα και φροντίζεις να έχεις αυτή την παιδεία και όχι μόνο την εκπαίδευση που απαιτείται για να κινηθείς πάνω από τη μικροπολιτική των καταστάσεων, για να κινηθείς με την ψυχραιμία που όταν ο κόσμος φλέγεται, εσύ πρέπει να έχεις για να σώσεις κάποιους άλλους. Γιατί στο κάτω-κάτω, όταν είσαι ηγέτης, πρέπει να καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είσαι ο τελευταίος που θα πηδήξει από το πλοίο. Κύριε Παναγιωτάκου, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κουτσόπουλε, ως επικεφαλής μιας από τις Big Four, της Deloitte, έρχεστε καθημερινά σε επαφή με επιχειρηματικούς και εταιρικούς ηγέτες. Φαντάζομαι τους συμβουλεύετε σε πάρα πολλά θέματα. Και ήθελα πραγματικά το δικό σας insight αυτής της περίοδου, αν είδατε πραγματικά να αλλάζει η συμπεριφορά και το προφίλ των επιχειρηματικών ηγετών με το που ενέσκυψε, αν θέλετε, η πανδημία. Η σύντομη απάντηση είναι ναι. Αλλά να το πάω λίγο πιο πίσω και λίγο πιο τεχνοκρατικά, όπως είπατε. Η όλη κρίση θα μπορούσε να διαχωριστεί σε τρεις φάσεις. Τα τρία αν που τίνω να λέω. Που είναι η αντίδραση, η ανάκαμψη και η ανάπτυξη. Στη φάση της αντίδρασης, που είναι ο χρόνος που βιώσαμε, γιατί τώρα βιώνουμε το χώρο της ανάπτυξης, το χρόνο της ανάπτυξης, συγγνώμη, είδαμε επιχειρηματίες στην επιχειρηματική κοινότητα να κινητοποιείται πάρα πολύ γρήγορα για να βοηθήσει πάρα πολύ την υγεία. Είδαμε άντρες-γυναίκες που απαρτίζουν τον κλάδο υγείας για τη χώρα μας
να κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες και να έχουν βοηθήσει πραγματικά πάρα πολύ κόσμο, να έχουν σώσει ζωές. Είδαμε εξάλληψη γραφειοκρατίας. Συνεργαστήκαμε με τον κύριο Χαρταλιά χωρίς να έχουμε γνωριστεί. Δώσαμε από τις πρώτες μέρες μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι βοήθησαν χωρίς κόστος, σαφέστατα, τόσο το Υπουργείο Υγείας όσο και την κεντρική κυβέρνηση να διαχειριστούν τις δωρεές και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να μετατρέψουν τα χρήματα σε υλικό, σε υγειονομικό υλικό, σε μηχανήματα. Ξαφνικά είχαμε στην πρώτη εβδομάδα αναπνευστήρες που άλλες φορές δεν είχαν. Άρα πραγματικά έχουν συμβεί πάρα πολλά πράγματα και η επιχειρηματική κοινότητα έχει δείξει διάθεση και αλλαγή. Παρ' όλα αυτά, στην επόμενη πραγματικότητα, αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει μια νέα αντίληψη αναφορικά με την εταιρική υπευθυνότητα και αυτό προκύπτει τόσο για όλους τους stakeholders, για τους εργαζόμενους, για τους επενδυτές. Τώρα, τα χαρακτηριστικά του ηγέτη. Θα πρέπει οπωσδήποτε να λειτουργεί με την καρδιά και δει σε εποχές που δεν ξέρεις τι γίνεται. Και με το μυαλό, αλλά η καρδιά είναι αυτό που θα σε οδηγήσει. Θα πρέπει να είναι καθαρός, transparent, διαφανής στην επικοινωνία. Είναι απίστευτα σημαντικό και παράλληλα να μην φοβηθεί, και το είδαμε και πάρα πολλές φορές τις τελευταίες μέρες, να πει τι είναι αυτό που δεν ξέρει. Είναι επίσης απίστευτα σημαντικό. Να μην ξεχνάει ποτέ τον απότερο στόχο. Το mission υπάρχει και ασχέτως των καταστάσεων δουλεύουμε και εξακολουθούμε να δουλεύουμε για το mission. Και τέλος, να αγκαλιάσει την επόμενη μέρα, να έχει ένα long-term view και να κινηθεί έτσι ώστε να βοηθήσει την εταιρεία του να προχωρήσει μπροστά εκεί την επόμενη μέρα. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά συνδέονται και με τον ηγέτη στην πολιτική και με τον ηγέτη στις επιχειρήσεις. Και η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα, αν κάτι είδαμε στη διάρκεια αυτής της κρίσης και συνεχίζουμε ευτυχώς να το βλέπουμε, είναι ευαισθησία και κοινωνική ενσυναίσθηση. Κύριε Υφυπουργέ, έχετε θητεύσει πολλά χρόνια και ως δήμαρχος επί τρεις τετραετίες, νομίζω, στο Βύρονα και ως Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στην ΓΕΔΕ επικεφαλής, σε θέματα που συνδέονται με εκείνο το crisis management που έχει στο επίκεντρο την ανθρώπινη ζωή. Και ήθελα να σας ρωτήσω, πόσο βαριά είναι η ευθύνη, πώς δηλαδή μανουβράρεται η ευθύνη όταν πρέπει να πάρεις αποφάσεις που έχουν δεδομένα ανθρώπινο κόστος και απλά εσύ καλείσαι να βρεις ποιο είναι το λίγο λιγότερο ανθρώπινο κόστος, αφού ξέρουμε ότι ούτως ή άλλως το κόστος θα είναι αναπόφευκτο. Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχει καταδειχθεί και ιστορικά ότι δεν είναι εύκολο να καλείσεις να διαχειριστείς κρίσεις. Πόσο μάλλον όταν χρειάζεται να πάρεις αποφάσεις ή να κάνεις εισηγήσεις πολλές φορές, που δεν θα επηρεάσουν μόνο εσένα, αλλά που είσαι σίγουρος 100% ότι μπορεί να επηρεάσει εκατομμύρια συνανθρώπους σου, χιλιάδες συνανθρώπους σου, μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη της ζωής τους. Και μην στεκόμαστε μόνο στο θέμα της κρίσης πανδημίας του COVID. Στην πολιτική, στην διαχείριση, στην πολιτική προστασία, καλούμεθα κάθε μέρα να πάρουμε αποφάσεις που αφορά στην αντιπυρική περίοδο, στις επιλογές που θα κάνουμε επιχειρησιακά. Βεβαίως, και το έχουμε ζήσει και με δραματικό τρόπο στη χώρα. Καλούμεθα καθημερινά να παίρνουμε μικρές και μεγάλες αποφάσεις που πραγματικά μια λάθος απόφαση, μια λάθος εφαρμογή της απόφασης ή αν ένα κύτταρο της, ή γρανάζι του μηχανισμού δεν λειτουργήσει, μπορεί να καταρρεύσει όλος ο μηχανισμός. Άρα προφανώς είναι εξαιρετικά δύσκολο. Για μας η προτεραιότητα είναι ξεκάθαρη στις επιχειρησιακές μας επιλογές. Ανθρώπινη ζωή, ανθρώπινη περιουσία, φυσικό περιβάλλον. Όλες αυτές οι αρχές που με αυτή τη σειρά προβλέπονται στο Σύνταγμα, αυτές υπηρετούμε μέχρι τέλους. Δεν ξεκινάμε κάτι στη λογική του ότι μπορεί να έχουμε ανθρώπινο κόστος. Και έναν άνθρωπο να χάσουμε είναι βαρύ το τίμημα. Άρα ξεκινάτε προσπαθώντας να αποκλείσετε το ανθρώπινο κόστος. Σε κάθε κόστος. Περίπτωση. Και αν πετύχαμε κάτι σε αυτή την κρίση, είναι ότι δεν χρειάστηκε να φτάσουμε στην κατάσταση που φτάσαν άλλες χώρες και άλλοι συνάδελφοί μου στην πολιτική προστασία, που καθημερινά έπρεπε να πάρουν αποφάσεις για το ποιοι θα ζήσουν και ποιοι θα πεθάνουν. Εμείς δεν φτάσαμε σε αυτό. Ο στρατηγικός μας σχεδιασμός από την πρώτη στιγμή ήταν ξεκάθαρος. Τον υπηρετήσαμε όλοι με μοναδική στοχοπροσήλωση. Όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και το Υγείας και το Μεταφορών και το Τουρισμού, τώρα που έχουμε ένα μεγάλο στοίχημα να κερδίσουμε, συντεταγμένα υπό τις οδηγίες του Πρωθυπουργού, ακολουθήσαμε, υπηρετήσαμε το στόχο έτσι ώστε να μην χρειαστεί να πάρουμε τέτοιου είδους αποφάσεις. Μέχρι στιγμής έτσι έχουν τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, οφείλω να πω και θα ήθελα να ρωτήσω και θα ήθελα μια σύντομη απάντηση.
κάτι που βρίσκεται, αν θέλετε, στο μυαλό του καθενός και της καθεμιάς μας και εδώ στο στούντιο και έξω, σε όσους μας ακούν. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω ότι όσοι μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και έχετε τυχόν ερωτήσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε, να τις στείλετε στο delphiforum.gr. Κύριε Υφυπουργέ, ο ιός δεν έχει εξαφανιστεί. Υπάρχει ανάμεσά μας. Και θέλω μία απάντηση με το χέρι στην καρδιά. Σε περίπτωση αναζωοπήρωσης, και μιλώ μεγάλης και όχι τοπικής αναζωοπήρωσης του ιού, εάν οι επιστήμονες το εισηγηθούν, αντέχει η χώρα και κυρίως η οικονομία που βρίσκεται ήδη σε τεντωμένο σκηνή ένα νέο lockdown και από τι θα εξαρτηθεί? Καταρχήν, από την πρώτη στιγμή εμπιστευόμαστε και ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών. Αυτό νομίζω ήταν μια επιλογή η οποία θεωρώ ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της διαχείρισης αυτής της κρίσης. Θα σας πω ξεκάθαρα, έχουμε φύγει νομίζω από το μοντέλο των οριζόντιων αποφάσεων και διαδικασιών, το οποίο το βιώσαμε σε εθνικό επίπεδο με την πρώτη φάση του «Μένουμε σπίτι» και του κλεισίματος σταδιακά της αγοράς. Και πλέον είμαστε σε μια φάση που οποιαδήποτε επιδημιολογική έξαρση θα την αντιμετωπίσουμε υπερτοπικά ή υπερθεματικά. Εντάξει. Άρα νομίζω ότι είναι πολύ μακριά η λογική και η προσέγγιση επιχειρησιακή που αφορά σε οριζόντια lockdowns. Αυτό που θα δούμε είναι παλεύουμε για να μην έχουμε οποιοδήποτε πρόβλημα, προετοιμαζόμαστε για να μην έχουμε οποιοδήποτε ζήτημα, όμως σε περίπτωση που προκύψει οτιδήποτε, τα κριτήριά μας πλέον είναι καθαρά υπερτοπικά ή με βάση θεματικές επιλογές. Είστε σαφείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κουτσόπουλε, σύμφωνα με όλες τις έρευνες, με όλους τους αναλυτές, με τους πάντες, μάλλον προβλέπετε ότι το μέλλον που θα ζήσουμε και το οποίο έχουμε ξεκινήσει και το ζούμε ήδη, δεν θα έχει καμία σχέση με ό,τι ξέραμε και ό,τι ζούσαμε μέχρι το Γενάρη του 2020. Και ήθελα να σας ρωτήσω, ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις τούτη την ώρα, αλλά και τα στελέχη τους, αν θέλετε. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα είναι ο δύσκολος γάμος υγείας και οικονομίας. Και η εταιρική φήμη βρίσκεται σε τεντωμένο σκηνή ως ένα βαθμό από τον κίνδυνο της μόλυνσης. Απόλυτα, έχετε απόλυτο δίκιο. Ζούμε μια νέα πραγματικότητα. Δεν είμαστε στην post-COVID εποχή, είμαστε στην COVID εποχή. Πηγαίνοντας πάλι στα τρία αν που ανέφερα νωρίτερα στην περίοδο ανάκαμψης, αλλά είμαστε μέσα σε αυτή την περίοδο και είναι σαφές ότι η ταχύτατη εξέλιξη των τεχνολογιών θα αλλάξει την πραγματικότητά μας και παράλληλα θα το αλλάξει, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ότι θα διαφοροποιηθεί η συμπεριφορά των ανθρώπων λόγω του COVID. Αυτό που είδαμε στο τελευταίο διάστημα και στο lockdown στην Ελλάδα, είδαμε επιχειρήσεις οι οποίες είχαν προϊόν το οποίο ή υπηρεσία που απαιτούσε φυσική παρουσία να έχουν πολύ μεγάλη επίδραση στην λειτουργία τους, ενώ αντίστοιχα άλλες, οι οποίες δεν χρειαζόταν η φυσική παρουσία, να μην έχουν επηρεαστεί τόσο πολύ. Είναι σαφές λοιπόν ότι ό,τι έχει να κάνει με την τεχνολογία έχει έρθει και θα μείνει και είναι απαραίτητα πλέον πολύ καλά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα για την επόμενη μέρα. Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα στην οποία ζούμε. Τώρα, βλέποντας κάθε εταιρεία στις τρεις διαφορετικές φάσεις, ξεκινήσαμε με την πρώτη φάση, τη φάση αντίδρασης. Στη φάση αντίδρασης, αυτό που κοιτάξαν όλοι καταρχήν είναι το κομμάτι της ρευστότητας. Το δεύτερο κομμάτι που κοιτάξαν όλοι είναι να εξασφαλίσουν τον κόσμο τους. Αναζητήσαν επιδοτήσεις για να παραμείνει ο κόσμος στις θέσεις του. Το τρίτο κομμάτι ήταν η υλικοτεχνική υποδομή. Έχω την τεχνολογία για να μπορεί ο κόσμος να δουλεύει από το σπίτι. Έχω τη σωστή ασφάλεια, τη δικλή ασφαλεία, το σωστό security για να μπορεί ο κόσμος να δουλεύει από το σπίτι και να δουλεύει πραγματικά με το δίκτυο της εταιρείας. Στη φάση που ζούμε τώρα, στην ανάκαμψη πλέον, έχουμε λίγο διαφορετικές προτεραιότητες. Εξακολουθεί η ρευστότητα να είναι νούμερο ένα. Εξακολουθεί να είναι απίστευτα σημαντικό, ίσως εξίσου νούμερο ένα, το κομμάτι του κόσμου. Πώς θα διατηρηθεί ο κόσμος στην εταιρεία. Από εκεί και πέρα όμως αρχίζουν και τα θέματα που θέσατε. Πώς θα διαμορφώσω την επόμενη μέρα στο γραφείο, στο χώρο εργασίας? Πώς θα μπορέσω να υποδεχθώ τον κόσμο μου? Πώς θα μπορέσω να υποδεχθώ τους πελάτες μου δυνητικά? Και παράλληλα,
πώς θα διαμορφώσω το λειτουργικό μου μοντέλο για την επόμενη μέρα, γιατί είναι σφόδρα πιθανό να πρέπει να αλλάξει και όλη η εφοδιαστική μου αλυσίδα. Περνώντας και αυτό, για να μπορέσουμε να κάνουμε και το επόμενο βήμα και να πάμε στη φάση της ανάπτυξης, εκεί είναι απαραίτητη η βοήθεια του κράτους. Θα λειτουργεί σαν καταλύτης, ώστε να βοηθήσει την ανάπτυξη. Αλλά όσο και να βοηθήσει το κράτος, μέσα στις επιχειρήσεις, κάθε κρίση, καλός κακός και κακός ίσως την προκειμένη, γιατί μιλάμε και για ανθρώπινες ζωές, βγάζει και ευκαιρίες. Άρα κάθε επιχείρηση θα πρέπει να ζητήσει τις ευκαιρίες που αφοράνε τον κλάδο τους, για να μπορέσει να τις εκμεταλλευτεί και να αποτελέσει και να αποκτήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο μέλλον. Άρα ουσιαστικά, κύριε Κουτσόπουλε, μπαίνουμε στη φάση του care economy, με ό,τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Παρ' όλα αυτά, εμέσως θίξατε ότι δεν μπορεί μόνη της η πολιτεία, δεν μπορεί μόνες τους οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν την πρόκληση που έχουν μπροστά τους. Κυρία Παναγιωτάκου, είστε... ανήκετε σε ένα ισχυρό, όπως είπα και πριν, ίδρυμα, το Ίδρυμα Ονάση, το οποίο κάνει συμπράξεις μαζί με την πολιτεία εδώ και χρόνια. Πολύ πριν μπουν οι συνέργειες στο δημόσιο διάλογο, που είδαμε πόσο αποτελεσματικές ήταν με αφορμή την πανδημία του COVID-19. Καταρχήν, θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποια είναι η εμπειρία σας από τη σύμπραξη ενός κοινοφελούς ιδρύματος, που έλκει όμως την επένδυση που κάνει στην κοινωνία από την επιχειρηματική του δραστηριότητα με την πολιτεία? Καταρχάς, αξίζει να πούμε ότι βρισκόμαστε στο Ζάπιο. Άρα, η απόδειξη του ότι η σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα με την πολιτεία μπορεί να οδηγήσει κάπου, μας περιβάλλει αυτή τη στιγμή ακόμα και κτηριακά. Αν αυτή τη στιγμή μιλάμε για τον Ονάση και τη διαθήκη του, με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να αναφερθούμε και στον Ζάπα και την διαθήκη του. Θα έλεγα ότι δεν τίθεται ερώτημα σύμπραξης μεταξύ πολιτείας και ιδρυμάτων ή ιδιωτών. Δεν είναι θέμα επιλογής, δεν υπάρχει δίλημα. Έτσι πρέπει να συμβαίνει. Η πολιτεία για μας πρέπει να έχει το πάνω χέρι. Τα ιδρύματα δεν βρίσκονται εδώ, ή τουλάχιστον το Ίδρυμα Ονάση δεν βρίσκεται εδώ για να υποκαταστήσει την πολιτεία. Θα έλεγα δε ότι προερχόμενοι από τον ευρωπαϊκό χώρο, με όλες τις θυσίες, με όλες τις επαναστάσεις που έγιναν, προκειμένου οι λαοί να μπορούν να απολαμβάνουν τα αγαθά του πολιτισμού, της παιδείας και της υγείας ως δεδομένα αγαθά μιας δημοκρατικής πολιτείας, αλίμονο αν βρισκόμασταν στη θέση του να πρέπει ένας ιδιώτης να το παρέχει, γιατί διαφορετικά η πολιτεία δεν θα είχε αυτή την ευθύνη ή αυτή τη δυνατότητα. Θα έλεγα ότι όπως δεν υπάρχουν γενικώς ιδιώτες, δεν υπάρχουν γενικά ιδρύματα, δεν υπάρχουν και γενικά κρατικοί φορείς. Και υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που θα ήθελα να θίξουμε και αφορά την έννοια του τι σημαίνει δημόσιο. Υπάρχει το κράτος, υπάρχει η πολιτεία, υπάρχει ο ιδιώτης. Αλλά είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι για αυτό που συνιστά δημόσιο χώρο, δημόσιο αγαθό. Στην περίπτωση του Ιδρύματος Ονάση, προφανώς προκύπτει εκφύσεως. Δεν είναι μέρος της κοινωνικής εταιρικής μας ευθύνης η κοινοθέλεια. Είναι φύση και δεν είναι θέση. Θα έλεγα λοιπόν ότι υπάρχουν περιπτώσεις που κυλάει πάρα πολύ καλά η συνεργασία με την πολιτεία, περιπτώσεις που δεν κυλάει εξίσου καλά, όπως υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που μεταξύ τους οι ιδιώτες δεν μπορούν να συνεργαστούν καλά και περιπτώσεις που η συνεργασία κυλά. Αλλά θα έλεγα ότι δεν πιστεύω πια ότι είμαστε στη φάση ούτε της καχυποψίας των πολιτών απέναντι στον ιδιώτη, ούτε της ακύρωσης του κράτους ή της πολιτείας εκ μέρους του κάθε πολίτη ξεχωριστά. Γιατί πλέον τα παραδείγματα είναι πολλά, οι συνθήκες μας έχουν εκπαιδεύσει με έναν τρόπο, γιατί αν μη τι άλλο η Ελλάδα βγαίνει και από μια δεκαετή κρίση που μας εκπαίδευσε σκληρά, και από εκεί και πέρα πρέπει να βρίσκουμε τον τρόπο. Δεν έχει καμία σημασία πόσο δύσκολο είναι. Πρέπει να βρίσκουμε τον τρόπο. Κατά συνέπεια, θα έλεγα ότι χαίρομαι, γιατί εργαζόμενοι για ένα ίδρυμα που βγάζει τα λεφτά που ξοδεύει, και χαίρομαι που το αναφέρεις αυτό, Αναστασία, γιατί όντως δαπανούμε το 40% των κερδών που προκύπτει από την επιχειρηματική μας δράση στην κοινοθέλεια, πρόκειται για ένα τεράστιο ποσοστό. Αυτό μας καθιστά και πολύ πιο ανήσυχους ως προ το τι συμβαίνει στο επιχειρήν, τι συμβαίνει στον κόσμο, και πολύ πιο διαυγείς ως προς το να αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορούμε να κρίνουμε ποια είναι η κατάσταση των πραγμάτων μόνο βάσει του τι συμβαίνει στο τραπέζι μας. Άρα, θα έλεγα ότι κάτι άλλο που μας έμαθε αυτή η περίοδος είναι ότι πρέπει να μας νοιάζει τι συμβαίνει στην Κίνα, πρέπει να μας νοιάζει τι συμβαίνει στην Αμερική ή στην Αφρική, γιατί ποτέ δεν μας απασχόλησε ο έμπολα όσο μας απασχολεί ο COVID.
Όμως δεν είναι κάτι τόσο διαφορετικό. Και επειδή μιλάμε για την αξία της ανθρώπινης ζωής, ευτυχώς ζούμε σε μια χώρα και ζούμε σε κοινωνίες όπου η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι δεδομένα πάρα πολύ μεγάλη. Δεν αυτό, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Χωρίς να αυτό. Θέλω να σε διακόψω, Αφροδίτη, θέλω να πω ότι όλα όσα μας ανέφερες και που νομίζω ότι όλοι οι ομιλητές εδώ συμφωνούμε, δεν ήταν τόσο αυτονόητα. Όντως, η δεκαετής κρίση που περάσαμε βοήθησε να αντιμετωπίσουμε πολύ πιο σοβαρά και πολύ πιο ρεαλιστικά αυτό που μας συνέβη. Όμως, έτυχε να είμαστε και σε μία περίοδο που ήταν αναγκαία όσο ποτέ αυτή η σύμπραξη, η οποία πλέον θεωρώ ότι μπαίνει στην ατζέντα της ύπαρξής μας. Δηλαδή, πολιτεία, κοινοφιλή ιδρύματα και επιχειρήσεις με επίκεντρο τον άνθρωπο και την επόμενη μέρα. Θα ήθελα απλώς να κάνω μία... Όχι ακριβώς ένσταση, δεν έχω ακριβώς ένσταση, αλλά στην περίπτωση των κοινοφελών ιδρυμάτων, αυτό πρέπει να κάνεις. Αυτή είναι η δουλειά σου. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων, θα ήθελα πραγματικά να είμαι πάρα πολύ ρομαντική και να σκέφτομαι τους ηγέτες των επιχειρήσεων ως ανθρώπους που αντιλαμβάνονται την αξία της ανθρώπινης ζωής, αλλά τα πράγματα είναι και λίγο πρακτικά. Δηλαδή, δεν έχεις επιλογή ως επιχείρηση να μην... να μην επενδύσεις και να μην υποστηρίξεις τον κλάδο της δημόσιας υγείας, γιατί μετά δεν θα έχεις έσοδα, δεν θα έχεις εργαζομένους, δεν θα έχεις επιχείρηση, δεν θα έχεις χρήματα, δεν θα έχεις κεφάλαιο. Δηλαδή, είναι ωραίο να λέμε τι καλά αυτή η ιστορία μας έκανε καλύτερους ανθρώπους. Καταρχάς, δεν έκανε όλο τον κόσμο καλύτερους ανθρώπους, μην γελιόμαστε. Δηλαδή, ξεσήκωσε και άλλου τύπου ένστικτα αυτή η φάση. Δηλαδή, είναι καλό να μην βλέπουμε μόνο το ωραίο του μένουμε σπίτι, μένουμε ασφαλείς, αντιλαμβανόμαστε τι είναι εξαιρετικό στη ζωή. Πολλές σχέσεις διαλύθηκαν, πολλή βία βρήκε διέξοδο μέσα από αυτόν τον εγκλισμό. Άρα, θα έλεγα ότι στην περίπτωση των επιχειρήσεων είναι μονόδρομος. Γιατί ο επιχειρηματίας που δεν έχει εργαζομένους και δεν μπορεί να διαθέσει τα προϊόντα του, πάβει να είναι επιχειρηματίας. Και καλό είναι πλέον ότι αντιλαμβάνεται ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό, πρέπει να βοηθήσει το κομμάτι της υγείας, πρέπει να βοηθήσει το κομμάτι της παιδείας, γιατί δεν αρκεί ούτε η υγεία χωρίς παιδεία, ούτε ο πολιτισμός χωρίς παιδεία. Ευχαριστώ πολύ, Αφροδίτη, και δίνεις μια πολύ ωραία πάσα για την Πέγγι Αντωνάκου, η οποία έχει θητεύσει ως επικεφαλής ενός τεχνολογικού κολοσσού στο παρελθόν της Microsoft και σήμερα είναι επικεφαλής της Google, ενός άλλου τεχνολογικού κολοσσού. Και θα ήθελα, Πέγγι Αντωνάκου, την δική σου άποψη για το ποιος και πώς διαμορφώνεται ο ρόλος των τεχνολογικών εταιριών σε μια περίοδο που η καινοτομία, ο πειραματισμός, η τεχνολογία βρίσκονται σε μια επιτάχυνση και αλλάζουν τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, τη δουλειά μας. Ποιος είναι ο ρόλος των τεχνολογικών εταιριών σήμερα? Το σημαντικότερο είναι ότι πραγματικά αυτούς τους τελευταίους μήνες η τεχνολογία έπαιξε ένα καταλυτικό ρόλο. Η τεχνολογία μας έδωσε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να ζούμε, να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, να συνεχίσουμε να επικοινωνούμε, να συνεχίσουμε την εκπαίδευσή μας, να συνεχίσουμε να διασκεδάζουμε. Οτιδήποτε δραστηριότητα μπορείτε να σκεφτείτε τους τελευταίους μήνες, υπήρχε κάποια τεχνολογία από πίσω που τους έδινε αυτή τη δυνατότητα. Άρα, σαφώς τους τελευταίους μήνες πατήθηκε τον γκάζι σε πάρα πολλές τεχνολογικές εξελίξεις. Και το είδαμε αυτό σε κάθε επίπεδο. Το είδαμε αυτό στο επιχειρήν, όπου πολλές επιχειρήσεις, ίσως πιο παραδοσιακές, που δεν είχαν δώσει τόσο πολύ σημασία στο ψηφιακό κομμάτι τους, εν μία νυχτή σχεδόν χρειάστηκε να επενδύσουν και να εξελίξουν σχέδια, ίσως ετών, τα οποία συζητιόντουσαν. Είδαμε κράτη να επιταχύνουν την ψηφιακή τους εξέλιξη. Και είδαμε όλους εμάς, από το μικρότερο ως το μεγαλύτερο, να χρησιμοποιεί με κάποιο τρόπο και να μαθαίνει τεχνολογία. Άρα, ο ρόλος των τεχνολογικών εταιριών είναι πολύ σημαντικός, πολύ στρατηγικός, πολύ κρίσιμος και η ευθύνη είναι τεράστια. Θα έλεγα ότι στην Google θεωρούμε ότι όπως ακριβώς η κρίση επιτάχυνει τη διαδικασία της τεχνολογικής εξέλιξης, έτσι η τεχνολογία θα επιταχύνει την έξοδο από αυτή την κρίση. Αυτό που ήταν πάρα πολύ σημαντικό, αναφέρθηκε λιγάκι η κυρία Παναγιωτάκου, ήταν ότι όλο αυτό το διάστημα υπήρχε μια τεράστια υπερπληροφόρηση, υπήρχε ένα τεράστιο κύμα fake news, υπήρχε γενικώς ένας φόβος, το οποίο είχε και διάφορα παρατράγουδα. Όταν είσαι το παγκόσμιο point of reference σε σχέση με την πληροφόρηση, η οποία ήταν πολύ άμεση ανάγκη για πολύ κόσμο, όντας μέσα στο σπίτι, το πρώτο πράγμα που θέλεις να μάθεις είναι τι γίνεται. Να πληροφορηθείς τι γίνεται. Ήταν πολύ σημαντικό. Η πολύ μεγάλη ευθύνη του να υπάρχει σωστή πληροφόρηση,
το να μπορούμε σαν Google να σκανάρουμε ουσιαστικά και να βλέπουμε ότι μόνο η σωστή πληροφορία και η έγκυρη πληροφορία πήγαινε στον κόσμο. Και είμαι πολύ περήφανη που συνεργαστήκαμε από τη μέρα ένα με τον ΙΟΔΗ πολύ στενά και με το Υπουργείο πολύ στενά στο να σιγουρευτούμε ότι υπάρχει σωστή πληροφορία, ότι δεν υπήρχε πανικός και ότι είμαστε όλοι υπεύθυνοι στην πληροφορία την οποία έφτανε στον κόσμο. Οπότε κλείνοντας θα έλεγα ότι ο ρόλος των εταιριών πληροφορικής είναι πολύ σημαντικός και φυσικά για τις ψηφιακές δεξιότητες θα μιλήσουμε, ελπίζω, λίγο παρακάτω, γιατί πλέον γίνανε και ζήτημα ζωής και θανάτου. Ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου, νομίζω, για την πληροφορία. Για να ολοκληρώσουμε αυτό το κομμάτι, με ποια έννοια πραγματικά ο μεγάλος φόβος πάρα πολλών εργαζομένων σήμερα είναι ο κίνδυνος της απόλυσης. Και ο κίνδυνος της απόλυσης συνδέεται με τις δεξιότητες που καλούνται να έχουν οι άνθρωποι προκειμένου να αντιμετωπίσουν το ψηφιακό μετασχηματισμό, κυρίως της επιχείρησης ή του οργανισμού στον οποίο εργάζονται, έτσι δεν είναι. Η Google έχει ένα ολόκληρο σύστημα ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων. Και ήθελα να ρωτήσω εάν αλλάζει η στρατηγική σας απέναντι σε άτομα τα οποία δεν ανήκουν στις νεότερες γενιές. Mm-hmm. Υπολογίστε ότι σήμερα βγαίνουν στη σύνταξη άνθρωποι στα 67. Mm-hmm. Εάν έναν άνθρωπο τον έχει βρει το τσουνάμι του ψηφιακού μετασχηματισμού στα 55 ή στα 60 και καλείται να δουλέψει μέχρι τα 67 του, πώς θα μπορέσει να αποκτήσει δεξιότητες σε μια ηλικία που και ξένη γλώσσα δύσκολα μαθαίνεις. Ναι, είναι απόλυτα σωστό. Η στρατηγική σε σχέση με την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων όχι μόνο δεν αλλάζει, αντίθετα ενισχύεται. Είναι παγκόσμια στρατηγική, αλλά και στην Ελλάδα θα πω χαρακτηριστικά ότι εν μέσω πανδημίας, όταν δηλαδή ήμασταν όλοι στα σπίτια μας, καταφέραμε να εκπαιδεύσουμε πάνω από 5.000 επαγγελματίες του τουρισμού. Συγκεντρωθήκαμε πάρα πολύ στο κομμάτι του τουρισμού, προφανώς γιατί βάλεται πολύ σημαντικά ο τομέας του τουρισμού και είναι πολύ σημαντικός για τη χώρα μας. Οπότε, εν μέσω πανδημίας, δηλαδή από το σπίτι, καταφέραμε να εκπαιδεύσουμε πάνω από 5.000 επαγγελματίες του τουρισμού, στην ελπίδα ότι τέλος πάντων κάτι καλό θα βγει από όλη αυτή την κρίση και από τον χρόνο που περάσαμε στο σπίτι. Η τεχνολογία από μόνη της είναι ένα εργαλείο. Αυτό που έχει σημασία είναι πώς το χρησιμοποιούμε και τι το κάνουμε. Αυτή τη στιγμή περάσαμε το σημείο που πάνω από το μισό πληθυσμό παγκοσμίως είναι online, έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Έχουμε δουλειά ακόμα, μένει το υπόλοιπο μισό ή κάτι λιγότερο από το υπόλοιπο μισό. Είναι σημαντικό για να υπάρχει αυτή η ευημερία και να μοιραστεί, να μην μένει κανένας πίσω. Οπότε η στήριξη των ψηφιακών δεξιοτήτων είναι και στρατηγική προτεραιότητα παγκόσμια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στις γενιές αυτές που είναι προχωρημένης ηλικίας, αλλά καλούνται να εργαστούν. Με διαφορετικά προγράμματα, βεβαίως, και στις γενιές αυτές και στους νέους για διαφορετικούς λόγους. Και μάλιστα αύριο θα έχουμε εδώ από αυτές τις καρέκλες θα έχουμε μια πολύ σημαντική ανακοίνωση σε αυτή την κατεύθυνση. Οπότε, αν μη τι άλλο, ενισχύουμε ακόμα περισσότερο τη στρατηγική σε σχέση με την ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων. Κύριε Υφυπουργέ, η Ελλάδα υπήρξε ένα διεθνές εξαιρετικό παράδειγμα στον τρόπο που αντιμετωπίσαμε την πανδημία. Κράτος και πολίτες. Αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας πραγματικά ένα πολύ δύσκολο ένιγμα που αποτελεί, αν θέλετε, και τη μεγαλύτερη πρόκληση της σύγχρονης ιστορίας μας. Πώς θα μπορέσουμε να πετύχουμε τον δύσκολο γάμο υγείας και οικονομίας. Πιστεύετε ότι μπορεί η Ελλάδα και κάτω από ποιες προϋποθέσεις να γίνει ένα διεθνές καλό παράδειγμα και για την οικονομική αντιμετώπιση της περίοδου αυτής? Ναι, είναι εύλογο ερώτημα και είναι ένα ερώτημα που μας απασχολεί εδώ και πάρα πολλούς μήνες, γιατί η φάση της μετάβασης στην επόμενη φάση ήταν κάτι το οποίο αποτελούσε βασική προτεραιότητά μας, έτσι ώστε να καθορίσουμε και τα διαφορετικά δόγματα αντιμετώπισης αλλά και τις διαδικασίες μετάβασης. Κοιτάξτε, προϋπόθεση είναι να κρατήσουμε την πολύ καλή επιδημιολογική εικόνα μας. Το δεύτερο είναι, ακούγεται πάντα ότι μέσα από τις κρίσεις δημιουργούνται ευκαιρίες. Yeah. Αυτό πρέπει να το εξειδικεύσουμε όμως. Η χώρα κλείφηκε σε αχαρτογράφητα νερά, πολύ σωστά έχει χιλιοϋποθεί, να δημιουργήσει δομές που αυτές οι δομές θα πρέπει να παραμείνουν μόνιμες δομές και δομές πολιτικής προστασίας. Διότι πολύ σωστά είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές ότι είχαμε κληθεί στο παρελθόν να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις, αλλά όχι καταστάσεις σαν τον COVID. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε τη γρήπη, που ήταν το ένα άκρο, μέχρι τον έμπολα, που ήταν το άλλο άκρο. Ο COVID είχε ξεχωριστά χαρακτηριστικά και και η χωροταξική, τέλος πάντων, εμπλοκή του ήταν παγκόσμια. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο
στην αρχή δεν φάνταζε ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει έτσι. Τώρα, βεβαίως και το ερώτημα του γάμου μεταξύ υγείας και οικονομίας είναι ένα σημαντικό δίλημα το οποίο πρέπει να λυθεί. Μια άσκηση, μια εξίσωση που πρέπει να λυθεί. Όμως, ας είμαστε ξεκάθαροι. Δεν μπορεί να ανοίξει η αγορά, να ανοίξει η οικονομία σε αυτή τη φάση χωρίς απαραίτητους κανόνες και οδηγίες οι οποίες θα πρέπει από όλους να τηρηθούν. Δεν γίνεται να έχουμε εκπτώσεις σε αυτό το κομμάτι, διότι εάν ξεφύγει η κατάσταση αυτή και χρειαστεί να κάνουμε βήματα πίσω, σημαίνει ότι θα είναι και ολέθρια τα χτυπήματα στην οικονομία. Πρωτίστως λοιπόν, για μας είναι το ζήτημα της δημόσιας υγείας, της ανθρώπινης ζωής. Από την πρώτη στιγμή καταδείχθηκε αυτό και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και συνεχίζουμε βήμα-βήμα ώστε να ανοίξει η αγορά, να ανοίξουμε τους κανόνες που πρέπει και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε δομές τέτοιες που και σε ένα δεύτερο κύμα και σε μια αυριανή μεθαυριανή ανάλογη περίσταση η χώρα μας, η πατρίδα μας, οι πόλεις μας θα είναι θωρακισμένες, θα είναι ασφαλείς και οι πολίτες όχι μόνο θα νιώθουν, αλλά θα είναι και πραγματικά ασφαλείς απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή, απέναντι σε οποιαδήποτε κρίση κληθούμε να διαχειριστούμε. Κύριε Υφυπουργέ, σας ευχαριστώ. Έχουμε 3 λεπτά ακόμη και θα προσπαθήσω να κλέψω, έστω και μισό, να έχουμε 1 λεπτό για τον κάθε ομιλητή. Κύριε Κουτσόπουλε, μίλησε μόλις ο κύριος Χαρδαλιάς για τον μεγαλύτερο γρίφο της σύγχρονης ιστορίας. Πώς μπορεί δηλαδή να ισορροπήσει οικονομία και υγεία. Και θέλω να σας ρωτήσω, πόσο αισιόδοξος είστε ότι θα μπορέσει να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα στην επιβίωση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είμαι από τη φύση μου αισιόδοξο. Είμαι αισιόδοξο ότι θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και σε αυτή την κατάσταση. Βλέπουμε ότι έχουν συμβεί πάρα πολλά πράγματα. Το αναφέραμε πολλές φορές. Η τεχνολογία είναι ύψης της σημασίας για την επόμενη μέρα. Βλέπουμε κλάδους που θα επηρεαστούν. Να πω ένα παράδειγμα. Χρειαζόμαστε το ίδιο μεγάλα γραφεία την επόμενη μέρα? Μήπως χρειαζόμαστε μεγαλύτερα σπίτια? Τι θα γίνει στον χώρο του real estate? Θα ταξιδεύουμε για δουλειά με αεροπλάνο ή αυτοκίνητο τόσο πολύ την επόμενη μέρα ή όχι? Τι θα γίνει σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα αεροπλάνων, αυτοκινήτων, καύσιμα? Όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να δούμε. Υπάρχουν πολλοί κραδασμοί, πραγματικά, τους οποίους θα πρέπει να απορροφήσουμε. Παράλληλα όμως και για μας, για τη χώρα μας, είναι μια τρομερή ευκαιρία να μπορέσουμε πράγματα που ήδη ξεκινήσαμε να κάνουμε, αναγκαστικά να τα επιταχύνουμε. Να αγκαλιάσουμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Το συζητάμε πάρα πολύ καιρό. Το κάνουμε τους τελευταίους μήνες, πρέπει να το κάνουμε πιο εμφατικά. Θα πρέπει να επενδύσουμε σε υψηλής προστέμενης αξίας καινοτομία, που δεν το κάναμε τόσο πολύ. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τη βιομηχανία μας, που επίσης ιστορικά δεν έχει γίνει τόσο πολύ και υπάρχουν αυτή τη στιγμή και τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χρηματοδοτήσεις. Και τέλος, θα πρέπει να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε το τουριστικό μας μοντέλο, γιατί είναι πάρα πολύ καλό. Παρ' όλα αυτά, όμως, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και αξίζει να το ανεβάσουμε ένα επίπεδο παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουτσόπουλε. Κυρία Παναγιωτάκου, ακούμε όλα όσα καλούμαστε να κάνουμε. Όμως, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αν σας απασχολεί η ανισότητα η οποία υπάρχει και συνεχίζει να υφίσταται ανάμεσα στους πολύ πλούσιους και στους λιγότερους πλούσιους. Η ανισότητα, δηλαδή, ανάμεσα σε διαφορετικά target groups, την οποία έχει επιταχύνει, αν θέλετε, ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Και θέλω να σας ρωτήσω πόσο αισιόδοξοι είστε ότι ο καπιταλισμός εν τέλει θα μπορέσει να διοικηθεί και να μην ιτηθεί λόγω ανισοτήτων. Σίγουρα δεν είμαι ειδική να μιλήσω για οικονομικά μοντέλα ή ιδεολογίες όπως είναι ο καπιταλισμός. Αλλά θα πω ξανά ότι δεν είναι όλοι οι καπιταλισμοί οι ίδιοι. Ο κινέζικος καπιταλισμός δεν είναι ίδιος με τον αμερικανικό καπιταλισμό και ο αμερικανικός δεν είναι ίδιος με τον ευρωπαϊκό καπιταλισμό, ο οποίος, αν μη τι άλλο, έχει μέσα του τον ουμανισμό, τον ανθρωπισμό. Ή θα πρέπει τουλάχιστον να τον έχει. Σε ό,τι αφορά τις ανισότητες, αυτή είναι η δουλειά του Ιδρύματος. Δηλαδή, ο δικός μας στόχος είναι μέσα από την παιδεία, τον πολιτισμό και την υγεία να υπηρετούμε έναν στόχο πολύ μεγαλύτερο από αυτό, που είναι η δημοκρατία, η ισονομία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τελικά μια καλύτερη κοινωνία. Άρα, δεν τίθεται θέμα αισιοδοξίας. Το θέμα είναι πώς οι πολίτες, πώς οι άνθρωποι θα ζούμε μια ζωή που θα αξίζει να τη ζούμε. Στο σημείο αυτό, έχουμε ολοκληρώσει την κουβέντα μας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την κάθε μια και τον καθένα ξεχωριστά που είχα τη χαρά να συντονίσω τη συζήτηση με ένα θέμα τόσο σημαντικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία και τις τοποθετήσεις σας.